Πάμε λοιπόν, θέλω να δούμε, γιατί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης είπε, το είχαμε πει ως πληροφορία, ότι θα είναι ενιαία η περιφέρεια στις ευρωεκλογές, δεν θα αλλάξει, έχει τις δικές του σκοπιμότητες ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε όμως και για την επιστολική ψήφο, ότι θα ισχύσει η επιστολική ψήφος από εδώ και πέρα. Ακούστηκε ωραίο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τις ενστάσεις και τα ερωτήματα που έθεσε και να τα σχολιάσουμε. Πάμε. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Δεν ξέρω αν ακουγόταν. Εμείς, συνάδελφοι, παιδιά, μέσα στο κοντρόλ, δεν το ακούμε. Όσο το αποκατασταθεί, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το θέμα. Ανδρέα και Κωνσταντίνε. Ανδρέα. Αυτό που είπε, επειδή άκουσα τη δήλωση, θα την ακούσουμε βέβαια και στη συνέχεια, να ξεκινήσουμε από εκείνο, ότι δεν μπορεί σε μία χώρα η οποία δεν έχει κάνει εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Δηλαδή, υπάρχουν περί τα 500.000 ψηφοφόροι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να υφίστανται στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έχει η Ελλάδα 109.000 υπεραιωνόβιους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται ακόμα στους εκλογικούς καταλόγους. Όταν λοιπόν έχεις εκλογικούς καταλόγους που έχουν ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να μην βρίσκονται εν ζωή και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να κάνεις επιστολική ψήφο, γιατί απλούστατα δεν μπορεί να ελεγχθεί η πιστότητα της επιστολικής ψήφου και να γίνει μια οποιαδήποτε αντιπαράσταση με τους εκλογικούς καταλόγους. Για εμένα και ο Κυριάκος Βελόπουλος κατήγγειλε ευθέως καλπονοθεία. Εγώ θα πω, επειδή πηγαίνω με τους αριθμούς, ότι δεν μπορεί να έχεις 500.000 ψήφους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και να αφήσεις να γίνει επιστολική ψήφος. Είδαμε τι έγινε στην Αμερική. Λένε, ναι, όσοι άκουσαν αυτήν την άποψη, την οποία δεν εξέφρασε μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και πολίτες και σχολιαστές, διότι είναι μια λογική προσέγγιση. Αυτό το οποίο είπε μόλις ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, εδώ τον βλέπετε πάνω. Λοιπόν, έχουμε, λέει, 109.000 πολίτες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, που είναι άνω των 100 ετών και συνολικά, λέει, μισό εκατομμύριο που είναι άνω των 90. Αυτό λοιπόν το οποίο είπανε ως απάντηση η κυβερνητική είναι: μα ναι, μα το νομοσχέδιο μέσα προβλέπει την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Σας λέω λοιπόν το εξής, επειδή υπήρξα βουλευτής της πρώτης τετραετίας αυτής της κυβέρνησης, διαγραφής λόγω συνεπίας και μη υποκύψας, ότι οι νόμοι που ψήφισα και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι προβλέψεις τους είναι αμέτρητη. Από τον πρώτο που έφερε, που μας έλεγε ότι οι πορείες θα περιορίζονται όταν είναι ολιγάριθμο το πλήθος σε μία λωρίδα, και είδαμε χθες πάλι προχθές να καταλαμβάνονται ολόκληρες κεντρικές λεωφόροι, μέχρι το σημερινό περιστατικό που δίρανε παιδί στην ΑΣΟΕ επειδή είχε στο σακίδιό του την ελληνική σημαία και την Παναγία, που μου θύμισε άλλη πρόβλεψη νομοσχεδίου για την ασφάλεια στα ΑΕΗ. Το γεγονός λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ότι έχει μέσα το νομοσχέδιο, Ανδρέα, τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, δεν λέει απολύτως τίποτα. Εδώ λοιπόν, και το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη και περίσκεψη, έχουμε συνθήκες που επιτρέπουν λαθροχειρία στις εκλογές. Όσο αυτό που είπες για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γιατί μας στέλνουν και μηνύματα εδώ πέρα και στο YouTube, να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, γιατί μεταδίδεται και εκεί η εκπομπή ζωντανά. Απόλυτα επιτυχημένο το σχόλιο ότι ούτε τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Αντίθετα. Τα εφαρμόζει μετεκλογικά. Γιατί προανήγγειλε την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών προεκλογικά. Τίποτα. Προανήγγειλε τις πρέσπες του Αιγαίου που έρχονται. Όχι. Κάποιοι μιλούσαμε. Τώρα δικαιωνόμαστε για ακόμα μια φορά, αλλά είναι τρομερά επώδυνο. Πριν έρθω σε εσάς, κύριε Βίτα, να δούμε, μπορούμε να δούμε, αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, να δούμε τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Μια φορά αποδεικνύει η κυβέρνηση ότι επιπόλαια δρά και λειτουργεί, και μάλιστα με επιλογές εναντίον της δημοκρατίας. Ας μας απαντήσει ο Πρωθυπουργός,
πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνει σήμερα επιστολική ψήφο όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει τους εκλογικούς καταλόγους. Έχω λοιπόν τους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχουν 190.000 εγγεγραμμένοι άνω των 100 ετών. 302.000 μεταξύ 90 και 100 ετών, σύνολο περίπου μισό εκατομμύριο ψηφοφόροι, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί. Πώς θα πάει στις εκλογές, όταν στις προηγούμενες εκλογές η σάκη από τη Γερμανία ερχόταν ανοιχτή. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εμπιστευόμαστε τις επιλογές της. Πάει και πάλι να κάνει λαθροχειρία και κυρίως καλπονοθεία. Καταγγέλνουμε τις διαδικασίες αν δεν εκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Και κυρίως, εάν η κυβέρνηση δεν αποφασίσει ότι η επιστολική ψήφος είναι η δημοκρατική επιλογή, εμείς καταγγέλνουμε τη διαδικασία. Κύριε Βίτα. Κοιτάξτε τώρα, η φιλοσοφία είναι να αυξηθούν αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν γιατί έτσι λέει τους είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τώρα νομίζουν ότι ο λόγος που ο κόσμος γύρισε την πλάτη στις κάλπες είναι ότι δεν υπήρχε επιστολική ψήφος, νομίζω ότι πλανώνται πλάνη νυκτράν και δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το τι πραγματικά συμβαίνει στην κοινωνία, απόδειξη φυσικά ότι εξακολουθούν να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εάν θα δείτε τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, νομίζω ότι ενδεχομένως να μπορούσε να εξυπηρετήσει κάποιους ολίγους που ίσως εκείνη την περίοδο βρίσκονται σε κάποια νησιά για δουλειά, για μπαρ κλπ. Δεν ξέρω τι νούμερο είναι αυτό. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η διαδικασία για ανθρώπους πάνω από 60 χρονών είναι τουλάχιστον βασανιστική. Δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δηλώσουν ότι επιθυμούν αυτό το πράγμα. Το ότι θα πρέπει να φύγουν από το χωριό και να βγάλουν φωτοτυπία της ταυτότητας για να τη στείλουν στο εκλογικό κέντρο. Και μάλιστα να συμπληρώσουν και ένα πράγμα το οποίο είναι λότο, γιατί πρόκειται περί λότο. Αν θα γυρίσετε από πίσω το ψηφοδέλτιο, θα βάλει για παράδειγμα ένα κόμμα το οποιοδήποτε και από πίσω θα βάλει το νούμερο ενός εκ των 42 βουλευτών. Κάτι το οποίο πραγματικά αμφιβάλλω αν θα μπορέσουν άνθρωποι άνω των 60-65 ετών να το κάνουν. Κύριε Βιτά. Συνεπώς πρόκειται για κάτι το οποίο φαίνεται να μην είναι καθόλου χρήσιμο. Έως πολύ, δηλαδή ο τρόπος που είναι τόσο άχρηστο μάλλον, που πράγματι θα μπορούσε να γύρει πάρα πολλές επιφυλάξεις. Κύριε Βίτα, εάν θα μου επιτρέπει ο κύριος Καψαμπέλης... Θα περιμένω αναλυτικά το νομοσχέδιο. Εάν μου επιτρέπει ο κύριος Καψαμπέλης, ο οικοδεσπότης μας, είναι απαραίτητη αυτοπρόσωπη παρουσία σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας. Ο λόγος που ρωτώ είναι απλός. Πονηρεύομαι και λέω, αν κάποιος θέλει να ψηφίσουν και νεκροί, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να μην χρειαστεί κάποιος να εμφανιστεί αυτοπροσώπος κάπου, να γίνει με μια εξουσιοδότηση, με μια υπεύθυνη δήλωση. Είναι λοιπόν απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία ή μπορεί να γίνει χωρίς να εμφανιστεί ποτέ? Όχι, μπορεί να γίνει χωρίς να εμφανιστεί ποτέ. Εδώ, δηλαδή, λοιπόν, ενώ εσείς επισημαίνετε κάτι πολύ σημαντικό, ότι για αυτόν που πραγματικά θέλει και εντίμως να χρησιμοποιήσει αυτή την πρόβλεψη, είναι μια βασανιστική διαδικασία, συγχρόνως βλέπουμε και το άλλο. Ότι εάν υπάρχει δόλος, μπορεί να ψηφίσει και ο πεθαμένος. Οι κλίδες δεν υπάρχουν. Όχι, σου λέει ότι με μια υπεύθυνη δήλωση ή με μια εξουσιοδότηση, ναι, μπορεί να ψηφίσει και κάποιος που δεν θα εμφανιστεί πουθενά ποτέ. Συνεπώς, στους εκλογικούς καταλόγους οι νεκροί, μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να κάνουν εξουσιοδοτήσεις από τον άλλο κόσμο και οι επιστολικές ψήφοι να πάνε... Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Βίτα, σαν κίνδυνο? Ζητάει, το ενδιαφέρον αυτό, ζητάει φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου, το οποίο ναι μεν για το δικαστικό αντιπρόσωπο μπορεί να είναι δημόσιο έγγραφο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εσείς έρθετε σε μένα με ένα λιγμένο διαβατήριο, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας δεχτώ. Εάν όμως έχει πεθάνει ο άλλος και το διαβατήριο βρίσκεται στο σπίτι του, αυτό, διότι κανείς δεν έχει υποχρέωση να παραδώσει το διαβατήριο όταν πεθάνει ο συγγενής του, ναι, μπορεί να ψηφίσει. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, ψάχτε τα συρτάρια των παππούδων σας που ενδεχομένως να έχουν αποβιώσει και ο Θεός να τους συγχωρέσει, βρείτε διαβατήρια και δημόσια έγγραφα και πηγαίνετε τριπλοψηφίστε, σου λέει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Ανδρέα.
Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για άλλο ένα τέχνασμα προκειμένου να διασωθεί ο κύριος Μητσοτάκης και στις ευρωεκλογές για να ολοκληρώσει το επώδυνο για την πατρίδα έργο του. Και εάν το συνδυάσουμε με την ευνίδια αλλαγή πλεύσης, την οποία όμως εμείς την είχαμε προαναγγείλει, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές, όχι μόνο για τη διαμαρτυρία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη που του έθεσε βέτο, αλλά για τη διαπίστωση ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά να κάνει περιφέρειες. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη να κατατμήσει την εκλογική επικράτεια σε περιφέρειες, νομίζοντας ότι έτσι θα μπορέσει να βγάλει τους εκλεκτούς του. Είδαμε μια άτακτη υποχώρηση ότι συντηρείται ο ίδιος νόμος ο εκλογικός, ότι θα είναι με σταυρό και όχι με λίστα, και κάνοντας την πιθανή αυτή λαθροχειρία με τις επιστολικές ψήφους, γιατί δεν πρόκειται να εκαθαριστούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Είναι δεδομένο αυτό, και να εκαθαριστούν κανένας δεν θα μπορέσει να τους ελέγξει από τα άλλα κόμματα, ειδικά τώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει διαλυθεί σε μικρότερα κομμάτια. Καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσει να βγει πρώτος και στις ευρωεκλογές, για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του, μεταξύ των οποίων και η τεκνοθεσία. Θα τα δούμε λοιπόν και το επόμενο διάστημα. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον αυτά που επισημαίνετε και οι τρεις.